Οπωσδήποτε, Μαργαρίτα μου. Ω, Θανάση μου, πρώτα θα σταματήσουμε την πλανήτα. Σκαψίματα. Μόλις αρχίσανε, Μαργαρίτα μου. Θα πρέπει να τους κάνεις παρατήρηση. Κινδυνεύει η πολυκατοικία μας. Η πολυκατοικία μας, Μαργαρίτα μου, έχει περάσει και έχει αντέξει πολέμους, σεισμούς, την Παναγιώτα, την Βασιλική, εσένα. Αν Παναγία μου, αμάν! Έτσι που καρφώνει η Μαργαρίτα, θα τη ρίξει την πολυκατοικία. Πάει στο Φιλιππό. Ναι, ανησυχώ. Έχει εξαφανιστεί από χθες. Έτσι είναι οι άντρες. Σε έβαλε κάτω. Μην τα πεις. Μα και εσύ πήγες και εμπιστεύτηκες γυναικολόγο. Ξέρεις πόσες δίνουν αυτοί κάθε μέρα. Πάτε με βασιλικούλα να τελειώνουμε. Όχου. Beauty, 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 όλα από εστιν τούτα ομορφιά. Ποιος τους είπε ότι τα έχω ανάγκη. Αλλά μην το παίρνεις προσωπικά, δεν σε έχουν δει. Τι είναι αυτό. Ράγισμα στον τοίχο. Τι κάνουν τα κορίτσια μου. Θανάση, μία ρογμή. Η Μαργαρίτα την έκανε που καρφώνει συνέχεια. Θα μας τρελάνεις. Έλα κάθουμε στο δεύτερο, έκανε ράγισμα στο ισόγειο. Έλα αυτά, μην κάνουμε έτσι. Έλα, μία ρογμή είναι, θα τη φτιάξουμε. Δεν είναι τίποτα. Καλημέρα. Τι γίνεται. Κοίτα, κύριε. Παναγιά μου. Μην κάνεις έτσι, παιδί μου. Παναγιά μου, δεν είναι τίποτα. Μπορεί να είναι κάτι σοβαρό. Ίσως θέλει να κάπου να δείτε. Τι έγινε, άρχισε η κατάρρευση. Άσε, μη χαίρεσαι, αγόρι μου. Μια χαρά είναι ο τείχος, δεν έχει τίποτα. Αυτά δεν τα έχει φάει τα ψωμιά του. Δεν μου το δίνετε εμένα να το κρεμίσω, να κάνω κάτι ωραία γραφή, όλο τζάνι και αλουμίνιο. Όχι, δεν το μείνουμε. Καλά. Εσύ χάνε. Τον είδες, έτοιμος να το φάει το οικόπεδο. Ναι. Πάντως να φωνάξει ένα μηχανικό καλούκα που να το δει. Εντάξει, πρέπει να τηλεφωνήσω στην πολυοδομία. Αν και η πολυκατοικία φαίνεται τώρα. Η τύχη είναι αθάνατη. Καλώς ήρθατε. Συγγνώμη, αλλά μέχρι να ξεφύγω. Λέγε γρήγορα, δεν έχω χρόνο. Λοιπόν, εγώ προχώρησα την επένδυση και. Άκου, Παντελή, ο Τζοβάνι ζηλεύει πάρα πολύ. Νομίζω δεν θα με αφήσει να κάνω δουλειά μαζί σου. Και σε αυτό έχω τη λύση. Θα μπει και αυτό στη δουλειά. Θα αναλάβει την ανακατασκευή των μαγαζιών και θα έχει πόντο στην εταιρεία. Και έτσι θα είναι πάλι κοντά σου. Αυτό είναι πολύ καλό. Νομίζω ότι έτσι δεν θα έχει αντίρρηση. Μαζί με εκείνον δεν είναι και εγώ τη θέση. Ελπίζω να δεχθεί. Σούμι! Τερνοκουδός μας τώρα! Και τεφρεσκός τόπιν! Τότε σου είχε μικρά φερ! Τζούλη μου, τζούλη μου, τζούλη μου, τζούλη μου! Έχω ευχάριστα, πολύ ευχάριστα, μια, πολύ ευχάριστα! Κι εγώ έχω ευχάριστα, αλλά πες εσύ πρώτα! Λοιπόν, έκλεισε μεγάλη εργολαβία στην πατρίδα! Έλα! Ναι, για ένα δρόμο στον Τύρα μεγάλη δουλειά! Και μετά θα ξεκινήσω καπάκι και το σχολείο! Μπράβο, μπράβο, αγάπη μου! Έτσι θα μπορέσω να κάνω τη δουλειά με τα καλλιτικά και δεν έχουμε ανάγκη το Παντελή! Προ ποια δουλειά, ποια δουλειά, αφού θα είμαστε πάνω, βρε! Πού πάνω? Στην πατρίδα, τι λέμε τόση ώρα. Για πόσο? Τι για πόσο? Ξεκουβαλάμε, φεύγουμε, γυρνάμε πατρίδα. Τώρα ανοίγουν οι δουλειές. Τι λες, παιδί μου, και πώς θα αποφάσεις εσύ έτσι βιαστικά? Με ρώτησες, εμένα μην υπολογίζεις σε μένα καθόλου. Για ποιον τα κάνω βρε όλα αυτά? Για σένα και το παιδί μας τα κάνω. Να δεις η ώρα που θα περάσουμε. Πατρίδα, σούρχομαι, πατρίδα, πατρίδα, σούρχομαι. Ναι. Έλα, έλα, ξάδερφε, μετακομίζουμε. Ναι. Είστε μια ρογμούλα, είναι σαν βρήκα. Εγώ τους διαβεβαίωσα άλλωστε ότι δεν συντρέχουν λόγια ανησυχίας. Είστε μηχανικός, κύριε. Όχι γυμναστής και διαχειριστής πολυκατοικίας. Ναι, με συγχωρείτε. Ναι. Έλα, μωράκι μου, ναι. Λοιπόν, τελειώνω τώρα, ναι. Είμαι σε μια δουλίτσα, ναι. Έλα, μωρό, μην τα μπερδεύεις τώρα. Άλλο η γυναίκα μου, άλλο εσύ. Τη είπα ότι θα πάω επαρχία για επιθεώρηση. Ναι. Θα περάσουμε μούρια, στο υπόσχομαι. Μωρό μου, έλα, ναι. Φυσικά σε αγαπάω. Έλα, φυλάκια, γεια. Προβλήματα. Όλες θέλουν αποκλειστικότητα. Λοιπόν, τι λέγαμε. Έχουν παρουσιαστεί κι αλλού ρογμές στην πολυκατοικία. Όχι, κύριε, η πολυκατοικία μας είναι αθάνατη. Τι είναι αυτό. Θα φωνάξω ένα σπιτζί να το φρεσκάρει λίγο από τα φυτά. Κύριε Φρεσκάρη, κύριε, τι λέτε. Πάνω στο φέρον το απλισμό. Είστε τρελός, θα διαλυθεί το κτίριο, θα καταρρεύσει. Μα τι λες, Αθανάση, αυτή εδώ κινδυνεύει να σωλιαστεί κάτω. Έχει δίκιο, κύριο. Η πολυκατοικία έχει σοβαρά στατικά προβλήματα. Χαίρετε. Και πρέπει να εκενωθεί άμεσα. Κινδυνεύεται. Μα τι είναι αυτά που λέτε τώρα, δηλαδή είναι δυνατόν να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα? Ξέρετε πόσο καιρό του θα λέω, αλλά αυτή εκεί το χαβάτι. Yes.
Λοιπόν, εγώ θα συντάξω τώρα την έκθεσή μου, αλλά εσείς καλού κακού πρέπει να αρχίσετε να μετακομίσετε, έτσι. Γιατί κινδυνεύετε. Αυτή είναι συνεννοημένη. Λοιπόν, εγώ να πηγαίνω τώρα, έτσι. Μα σοβαρά θα φύγει και τα σχέδιά μας, η δουλειά που ετοιμάζαμε. Χάσαμε, ρε Παντελή. Έτσι, λίγο έχω βάλει μπροστά. Έχω αναθέσει ανθρώπους να βρουν μαγαζιά, διαφημιστές να φτιάξουν το σήμα της εταιρείας. Ακύρωσε τα όλα. Εγώ όταν ξεκινάω κάτι, δεν το αφήνω στη μέση. Το τελειώνω. Τι κάνετε! Είσαστε τρελοί! Σας μιλάω και τι δεν μου απαντάτε! Εσύ, μασάκα τσικαταραμά! Σπινιά ρηγάτα στο γιαούρτι, ρε! Ήρθανε ο Αργύρης Φλετσίλης! Σας μιλάω, σας λέω, η πολυκατοικία κινδυνεύει, θα καταρρεύσει! Αφήστε με να φύγω! Κουκούνιες, ρε! Αν νομίζετε ότι μπορείς να μας κοροϊδέψεις, είσαι πολύ γελασμένος! Μασάνε εμείς, ρε! Δεν μασάμε, ρε! Δεν μασάμε! Θα κάνατε πλακάκια με τον Παντελή για να μας φάτε το κτίριο! Μασάτε, δεν μασάτε, η πολυκατοικία θα πέσει! Είναι γέρι και είναι σάψο, καταραίει, αφήστε με! Ρε, άντε από εκεί πέρα τους έχεις δει τους τοίχους, είναι πιο χοντροί και από τον άχρηστο εδώ! Παρακέτα, παρακτρέπεσαι! Γιατί είναι τύχη, είναι τόσο με το συμπάθεια να πούμε. Λοιπόν, δεν φεύγεις από εδώ εάν δεν υπογράψεις ότι εξέτασες την πολυκατοικία και τη βρήκες να χέρι άκραση γη. Ναι, τι να υπογράψω, άνθρωπε μου, η πολυκατοικία πέφτει, σου λέω! Κινδυνεύει, θα σκοτωθούμε όλοι! Ώστε επιμένεις ακόμη, θα μείνεις εδώ δεμένος με ξηρά τροφή! Βασιλική, αναλαμβάνεις. Νερό να του δίνω. Λίγο κάθε 4 ώρες. Τι κάνε, λύσε με το μέσο! Γιατί ρε πουλάκι μου βασανίζεις τον εαυτό σου. Γιατί δεν υπογράφεις το χαρτί ότι βρήκες την πολυκατοικία, εντάξει. Να σηκωθείς να φύγεις να πάρεις το καλό. Τι να υπογράψω, τι να υπογράψω. Εδώ κινδυνεύεται η πολυκατοικία, θα καταρρεύει, σας λέω. Να σου πω και κάτι, σε λίγο θα αρχίσει να με ψάχνει η αστυνομία, ε. Σιγά ρε φίλε, μεγάλη ιδέα για τον εαυτό σου έχεις. Ακούει. Θανάση, είναι εδώ ένας κύριος, ένας αστυνομικός και ρωτάει. Τι ήταν αυτό? Αυτό ήταν ο Φίφης, ο σκύλος μας. Όταν ακούει κουδούνι, νευριάζει. Φωνάζει! Θα τρελεί! Έλα, φάει το πρωινό σου, φάει το πρωινό σου, είπα! Δεν θέλω να πάω! Είναι ζωρωμένη, έχει βιταμίνες και σου κάνει καλό. Και το μεσημέρι θα σου φέρω κι άλλο πρασόριζο, γιατί χτες το βράδυ δεν το έφαγες. Δεν το θέλω το πρασόριζο! Το συγχαίρω με το πρασόριζο! Μηχανικός! Μηχανικός είπατε. Α, ναι, ένας κύριος μηχανικός ήρθε χτες να δει την πολυκατοικία, να την ελέγξει, το έκανε, τη βρήκε ένα χέρι άκρας υγείας και απεχώρησε. Μάλιστα, μάλιστα. Και εσείς πώς τον είδατε, ήτανε καλά? Ναι, καλά ήτανε, καλά ήτανε. Θα ζήσει κι αυτός σαν την πολυκατοικία, 100 χρόνια θα ζήσει. Αλλά γιατί ρωτάτε τώρα εσείς? Γιατί ο εν λόγω έχει εξαφανιστεί από εχθές και δεν έχει δώσει κανένα σημείο ζωής. Α, εξαφανίστηκε ο εν λόγω. Αυτός πρέπει να έχει μία κομμενίτσα, μία κομμότρια από την πλατεία Αμερικής. Και μάλλον το σκάσανε μαζί. Αλλά ο εν λόγω. Τι λες ρε μπαμπά, και τι θα κάνω εγώ εκεί πέρα? Θα βοηθήσεις τη μαμά και τον μπαμπά. Ξέρεις τι δουλειές έχουμε εκεί πάνω? Και η σχολή μου? Το Σεπτέμβριο που θα αρχίσει η σχολή και θα γυρίσει με το καλό, θα μείνει στο θείο Οδυσσέα. Το έχω κανονίσει. Εγώ στο θείο. Αποκλείεται. Δεν είμαι πια 15 χρόνια, μου λέτε τι θα κάνω. Δεν το πήρε και πολύ άσχημα, ε. Τζοβάνι, έχει στεναχωρηθεί πάρα πολύ, μικρή. Τι σε έπιασε και εσένα τώρα και θέλεις να γυρίσουμε πίσω, πάνω που ήμουν και εγώ έτοιμη να κάνω κάτι δικό μου. Τι να κάνεις, γιατί να μην κάνεις? Θα ασχοληθείς με το κτηματάκι μας και ό,τι βγει. Ποιο κτηματάκι? Στο διαμέρισμα στα Τύρανα δεν θα πάμε? Αργότερα, στην αρχή, κανένα δύο χρόνια θα μείνουμε στο χωριό. Μέχρι να τελειώσει η εργολαβία πρέπει να είμαι από πάνω. Αχ, θα περάσουμε υπέροχα, υπέροχα. Με τις κατσικούλες, τις κοτούλες, τα αυγουλάκια μας, η μάνα μου κοντά μας. Στο χωριό, ε! 10 στρέμματα να τα κάνεις ό,τι θέλεις. Να καλλιεργήσεις μπρόκολα, λάχανα, να βάλεις ό,τι θέλεις. Εγώ λάχανα? Δεν θα σκάβεις κιόλας, θα σου έχω εργάτες. Αλλά επειδή θα λείπω εγώ όλη μέρα, να έχεις κάτι να ασχολείσαι. Λοιπόν, άντε να ετοιμαζόμαστε σιγά σιγά, γιατί όπου να είναι θα έρθουν και τα ξαδέρφια να βοηθήσουν. Άντε, άντε! Ναι. Θανάση, τι γίνεται με την πολυκατοικία? Έτριξε! Έχει πάρει μια κλίση! Αυτά τα λένε οι εργολάβοι που θέλουν να μας διώξουν. Και ο Παντελής, τα ίδια μου λες και εσύ. Να συγκαλέσεις την έκτακτη Γενική Συνέλευση, ανησυχώ! Αν και δεν βρίσκω το λόγο, να συγκαλέσω. Θανάση μου, τι έγινε? Κουνήθηκε η πολυκατοικία? Με κουνήθηκε τώρα, κουνήθηκε. Εντάξει, λίγο και τη φάει φιάνια μου. Σουτζουκάκι! Με κόλαση! Παναγία μου, το μακάρι, το μακάρι! Αγαπητοί
αρχαία ένοικη της πολυκατοικίας. Βρισκόμαστε εδώ κατόπιν της ακατανόητης επιμονής της Λουκία. Ε, όποια κατανόητης, Θανάση, η πολυκατοικία μπορούσε να έχει ρογμές. Μα τι πείσμα, πού τις είδες τις ρογμές? Ναι, ρε παιδιά, δεν έχει τίποτα. Ένα άσπρισμα θέλει. Το κάνω εγώ με 200 ευρώ. Φοβάμαι ότι οι σκαφές που γίνονται στο διπλανό οικόπεδο θα μας δημιουργήσουν ζημιές. Εσύ που το ξέρεις, μηχανικός είσαι. Έλα, μωρά, θα είναι κόλπα από τον Παντελή τον πεθερό μου τώρα για να μας πάρει το οικόπεδο, αλλά μας άμε εμείς. Τι είναι, καλέ, γιατί έχουμε συνέλευση. Να, εδώ η Λουκία επιμένει ότι η πολυκατοικία έχει πρόβλημα. Άντε, καλέ, και εγώ νόμιζα ότι ήταν κάτι σοβαρό. Λοιπόν, εγώ φεύγω τώρα, γιατί παντρεύομαι και έχω σοβαρότερα θέματα να ασχοληθώ. Έλα, παιδί μου. Έλα. Α! Με χτυπάει κάτι. Είδες, Λουκιά, που μόνο εσύ ανησυχούσες. Η Μαργαρίτα ανησυχεί. Θέλει να πάρει τα παιδιά και αυτό να φύγει. Συγγνώμη. Ο τεχνικός που έλεγε ότι κινδυνεύει πολυκατοικία, τι έγινε? Απεφάνεται ότι χέρι άκρα υγεία. Ναι, ρε παιδιά, δεν έχει τίποτα. Ένα άσπρισμα, σα λέω, θέλει. Το κάνω εγώ με 150 ευρώ. Συγγνώμη, μιλάτε σοβαρά τώρα. Και καταρχήν, η Βασιλική που είναι. Σκέφτεται να φύγει. Συνέλευση! Τα σάκια! Άντε ρε Τζοβάνι, τρέχω για Αθήνα, μου που θέλει σπί. Τουλάχι, μη στενοχωριέσαι, παρακαλώ, μη στενοχωριέσαι. Υπάρχει ωραίτερο πράγμα από την αγροτική ζωή, τον καθαρό αέρα. Άσε μας ρε Τζοβάνι. Γεια! Βρε, μια χαρά είσαι με αυτά τα ρούχα. Μα τρόμαξε με και τα φουστάνια. Φώναξα το Σαφίρ να έρθει να με βοηθήσει να κουβαλήσουμε τα πράγματά μου. Γιατί δεν χρειάζεται, είναι οι άνθρωποι μέσα. Άλλωστε είναι νωρίς, δεν φεύγουμε τώρα. Δεν καταλάβατε. Θα μείνω Αθήνα με το Σαφίρ. Τι? Μην ανησυχείτε, εγώ την αγαπάω τη Ρωμίνα και θα την προσέχω. Μη στεναχωριέσαι, παιδιάκι. Μη στεναχωριέσαι. Μη στεναχωριέσαι. Μια χαρά θα περάσουμε δυο μας, ρε. Θα κάνουμε καινούριο μήνα ατιμέλητος, ρε. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Και κάθε Τρίτη θα κατεβαίνουμε στα Τύρανα. Γιατί κάθε Τρίτη? Σάββατο δεν είναι καλύτερα? Όχι, Τρίτη είναι λαϊκή. Θα σου στήσω και ένα πάγκονα. Θα πουλάω εγώ στη λαϊκή. Σου έχω έτοιμη και την άδεια. Όλα νόμιμα. Τι άλλο θες, ρε, τι άλλο θέλεις? Τι άλλο θέλεις? Άδειξε, παιδί μου, το στόμα σου. Δεν το θέλω, άδειξε, δεν το θέλω. Όλα σου λένε, πω. Έλα, βρε, Μάρκο, άργησες. Έχω να μαγειρέψω. Ήμουνα στη συνέλευση. Σου έχω έκπληξη. Τι θα δουν τα ματάκια σου? Τι. Τάξε μου, τάξε μου. Τι είναι αυτό, παιδιά, μισό λεπτό, ησυχία. Για δυναμώσε το, δυναμώσε το. Πείτε μας, κυρία Μαντή, ανησυχείτε. Εγώ. Καθόλου, γιατί ξέρω ότι έχει πάει ταξιδάκι με την κόμενα. Βρήκα κατά όλα από τα εισιτήριά τους. Αλλά να ξέρεις, όταν γυρίσει σπίτι σαν τι θα γυρίσει, εγώ δεν θα είμαι εκεί. Αποφάσισα κι εγώ να κάνω τη ζωή μου. Αλλά αυτός μπορεί να την κόμενα, μπορώ κι εγώ να χωραστεί. Ένα να με τι είπε, τι έχει, σε κάτι χωραστεί. Αλλά σιγά το κατόρθωμα. Το προσόριζε τελικά, δεν το έχει φάει. Όχι άλλο πράσο! Όχι άλλο πράσο! Θα υπογράψει. Τι ήταν αυτό? Μην αλλάζετε, πάρε, θα υπογράψετε ή όχι. Τι να υπογράψω, δεν το κουνιόμαστε, πέφτει. Δεν το πιστεύω, ρε Παναγιώτα, το έκανε η βασιλικούλα μας και δεν έγινε η συντέλεια του κόσμου. Ανοίγει από πού. Έγινε. Ψυχούλα μου, δεν χτυπήσαν οι καμπάνες, δεν το πάνε στις ειδήσεις. Η αλήθεια είναι ότι τα μέσα έδειξαν ένα ενδιαφέρον, αλλά εγώ κράτησα χαμηλό προφίλ. Αγάπη μου, μάνα μου, είδες εγώ τι σου έλεγα μωρέ τόσα χρόνια, είδες τι γλύκα έχει το κοκό. Έλεγε, λέγε πώς σου φάνηκε ο κούκος από Λοντέ. Μένει στα μάτα τώρα. Ρούλα μου, το κακό είναι ότι ο τύπος εξαφανίστηκε. Χαιστήκαμε για το ραμολί που εξαφανίστηκε. Βασιλικούλα μου, η κομενάρα μου 100 θα βρει. Όχι, εγώ αυτό θέλω. Το μόνο που με απασχολεί είναι μήπως με θέλει μόνο για το κορμί μου. Γιατί άλλο να σε θέλει, μάνα μου? Κάνε και καλό πρασόρισο.